δεν έχουν καμιά νομιμοποίηση και πραγματικά αναρωτιέμαι ότι όλοι πρέπει να σκεφτούμε κάποια στιγμή από πού γίνονται αυτές οι καταγγελίες. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η Ελένη Σαλπικτή. Εδώ και ένα περίπου χρόνο έδινε μάχη με τον καρκίνο, ενώ από το Σάββατο νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας. Ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Παπουτσής ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ενώ μίλησε και για την πρώην συνεργάτη του κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκπομπής On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό. Εντάξει, βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, καλούμενος από εσάς να μιλήσω για την Ελένη πράγματι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από μικρό παιδί που ήρθε στην οργανωτική και πολιτική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, δεθήκαμε χιλιάδες άνθρωποι μαζί της. Εγώ είχα μία πλησιέστερη, έτσι, πιο ανθρώπινη και καθημερινή και κοινή συνεργασία και δράση, και στην πορεία αυτή η προσπάθειά μας συνδέθηκε με ακόμη πιο απόλυτους και ανθρώπινους όρους εμπιστοσύνης, όπου και διατέλεσε όταν ήμουν βουλευτής ασθενή μου συνεργάτης. Όσοι την έχουν γνωρίσει, και είναι αμέτρητοι οι συμπολίτες μας που έχουν γνωρίσει από κοντά την Ελένη, ανεξάρτητα από το εάν και κατά πόσο συμμετείχαν στην οργανωτική και πολιτική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, αναφέρομαι και ευρύτερα στους αμέτρητους ανθρώπους που καθημερινά τη συναντούσαν είτε τη συναντούσε η ίδια, την διέκρινε ένα πάθος ανιδιοτελές για αυτό που έκανε, για τις αξίες που πίστευε, για την ανάγκη να συμπαρίσταται στους αδυνάτους και σε κάθε τι που είχε ανάγκη μια δοκιμαζόμενη κοινωνία, που τα τελευταία χρόνια αυτό ήταν πιο έντονο ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνίας μας. Mm-hmm. Το άγγελμα του θανάτου της είναι μια ιδιαίτερα θλιβερή είδηση, και πολύ περισσότερο για μας που, και για μένα προσωπικά, που πορεύτηκα μαζί της και αυτή μαζί μου σε χρόνια είτε ωραίων είτε δύσκολων αγώνων, που πάντοτε ήθελε και ήξερε ότι έπρεπε να αγωνιστεί για να τους δώσει νικηφόρα πλην αυτής της τελευταίας άνησης μάχης που και γι' αυτό ακριβώς ο λόγος ιτήθηκε. Η κηδεία της θα γίνει το πρωί της Τετάρτης στην Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων.